Φίλοι του Gamer.gr, καλησπέρα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την τιμονιέρα Speedlink Drift OZ για PC και PS3. Δύο τέτοιες τιμονιέρες είδατε χθες στο Project Cars Launch Event. Διαθέτει μαζί και πεντάλ, τα οποία βρίσκονται στην κόκκινη συσκευασία που βλέπετε. Το πρώτο αντικείμενο που αντικρίζουμε με το που ανοίγουμε το μεγάλο αυτό κουτί είναι το manual και οι drivers εγκατάστασης για PC. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά την τιμονιέρα και τα πεντάλ με τα οποία θα ξεκινήσουμε. Η ποιότητά τους είναι low budget, έχουν μαύρο χρώμα και αποτελούνται εξ ολοκλήρου από πλαστικό. Η ανταπόκρισή τους είναι ικανοποιητική τόσο στο φρένο όσο και στον γκάζι. Έχουν το πλεονέκτημα ότι διαθέτουν πατάκι για να ακουμπάτε τα πόδια σας, αλλά το μειονέκτημα ότι τα πεντάλ έχουν 23 εκατοστά ως κατασκευή και μικρή απόσταση μεταξύ τους μόλις τα 5,5 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά τα πόδια σας σχεδόν θα εφάπτονται ενώ οδηγάτε, εκτός και αν έχετε νούμερο παπουτσιού κάτω του 40, οπότε σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην αντιμετωπίσετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Drift OZ Racing Wheel είναι μια τιμονιέρα διαμέτρου 26 εκατοστών και όμορφης αισθητικής. Συνδυάζει μαύρο και γκρι πλαστικό, ενώ στις λαβές διαθέτει καουτσούκ πορτοκαλί χρώματος. Τόσο το D-pad όσο και τα buttons έχουν πολύ καλή ανταπόκριση. Η Drift OZ έχει 4 face buttons στα δεξιά, 4 στο πάνω μέρος, 2 trigger buttons προς τα πάνω στο πίσω μέρος και 2 λαβές στο μέσο και πίσω από το τιμόνι. Βεντουζώνει πολύ καλά στο γραφείο, ενώ από πλευράς χειρισμού η τιμονιέρα έχει καλή ακρίβεια και κρατήματα, χωρίς ωστόσο το force feedback να ενθουσιάζει. Η κίνηση γίνεται σε άξονα 180 μοιρών, υπάρχουν εφέ κραδασμών και ο λευγές ταχυτήτων βρίσκεται στο πίσω μέρος του τιμονιού. Ο μοχλός είναι μικρός και έχει μόλις 2 σκάλες, ίσα ίσα για να ανεβάζετε ή να κατεβάζετε ταχύτητα. Ανταποκρίνεται σωστά και ίσως βολέψει κάποιους, όμως δεν θα δώσει την αίσθηση ενός καλοσχεδιασμένου λευγέ που έχουμε δει σε άλλες τιμονιέρες. Το μήκος καλωδίου USB της τιμονιέρας φτάνει τα 2 μέτρα, ενώ συνδέεται με τα πεντάλ με καλώδιο 1,6 μέτρων. Σε θέμα συμβατότητας, η Speedlink Drift OZ δεν υποστηρίζεται από αρκετά racing στα PC και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξετε. Η τιμή της ανέρχεται στα 50 με 60 ευρώ, κόστος ιδιαίτερα χαμηλό. Την καλύτερη τιμή της αγοράς την εντοπίσαμε στο eShop.gr κοντά στα 50 ευρώ. Όλα αυτά με εγγύηση 2 ετών. Για το συγκεκριμένο κόστος πάντως θεωρείται μια καλή budget λύση. Η Speedlink μας παρήχε δύο τέτοιες τιμονιέρες Drift OZ και έτσι συντάχτες του Gamer αποφασίσαμε να σας χαρίσουμε τιμή μέσω giveaway. Επειδή όμως ένα αναπάντεχο γεγονός μας χάλασε τα σχέδια, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη μορφή κρυμμένου θησαυρού χωρίς κλήρωση. Μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook για να μάθετε περισσότερα. Βλέπετε, η τιμονιέρα είναι τόσο αληθοφανής που πολλοί θα θέλουν να σας την κλέψουν. Ο Τακέντα τα έχει πάρει στο κρανίο γιατί ο πατέρας του Κένσι τον είχε παρατήσει για 10 χρόνια. Θα το λύσουν με ξύλο. Να φανταστώ. Ναι, θα το λύσουν με ξύλο. Mortal Kombat. Το παιχνίδι που λύνει τις ενδοικογενειακές διαμάχες με ξυλίκι με τον πατέρα. Η μέγιστη RAM που σηκώνει η motherboard είναι έως 128 GB RAM, καταναμημένη σε 8 slots. Στις 8 Μαΐου έχουμε το Project Cars από την Namco, ένα πολυαναμενόμενο racing, το οποίο σίγουρα όσοι έχετε PC το περιμένετε. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Στα PC δεν βλέπουμε racing υψηλής ποιότητας. Το Project Cars θα έχει γραφικά υψηλής ποιότητας, σηκώνει ανάλυση μέχρι 12K,